Στο μεταξύ, Νίκο, ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας, σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, κάνει έμεση αναφορά στους αντιεμβολιαστές που βρίσκονται ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Ακριβώς, ο Μητροπολίτης Ναυπακτίας Ιερόθεος, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, αφού αναφέρεται στον πόλεμο, στον οποίο έχουμε, στον παγκόσμιο πόλεμο, στον χαρακτηρίζει με τον κορονοϊό, δεν διστάζει να μιλήσει ακόμα και για παρανοϊό, ο οποίος έχει χτυπήσει την κοινωνία αλλά και κάποιους μέσα στην εκκλησία. Κάνοντας έτσι μια σαφή, έμεση βέβαια αναφορά στο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Μάλιστα, αυτό το οποίο τονίζει ο κύριος Ιερόθεος είναι ότι με τον νέο χρόνο θα πρέπει να γίνουμε και καινούργοι άνθρωποι, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο και σαν κοινωνία αλλά και σαν εκκλησία. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις συναδέλφους, και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να παρακολουθήσουμε το μήνυμα του Μητροπολίτη Ναυπακτίας. Ο κορονοϊός ανέδειξε και τον παρανοϊό, την παρανοϊκότητα, την παθογένεια, την ψυχοπάθεια και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, και ανέδειξε την έλλειψη ψυχραιμίας, νηφαλιότητος και γενικότερα την έλλειψη παιδείας γενικά και ειδικότερο εκκλησιαστικής παιδείας.